είναι όλες ισόμορφες με το Z2 προσθετικά. Είναι σαν όλες οι ομάδες είναι σαν αυτές. Αφού είναι όλες ισόμορφες. Ομάδες τάξης 3 είναι όλες ισόμορφες με αυτή. Αν λοιπόν μας πούνε ένα πρόβλημα τάξης 3 μια ομάδα κλπ, θα δούμε πώς θα το λύναμε εδώ. Υπόψη όμως ότι η πράξη ήταν η πρόσθεση. Εντάξει. Πάμε τώρα στις ομάδες τάξης 4. Θα μελετήσουμε κι άλλο. Ορίστε. Θα πάμε και πιο πάνω από 4. Θα πάμε λίγο με το 6-7, γιατί μετά αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει. Έχουν μελετηθεί τώρα. Πριν από κάμια 22 χρόνια, υπήρχαν κάτι τόμοι μεγάλοι, ας πούμε, άτλαντες τους λέγανε, που λέγανε ομάδα τάξης 500 τόσο, τι γίνεται με τις ομάδες, τις ομάδες. Τώρα με τους υπολογιστές είναι εύκολα τα πράγματα. Βάζεις εκεί πέρα και σου λέει, ας πούμε, τι γίνεται. Αν και όχι όλα, πρέπει να γραφτείς σε κάτι συγκεκριμένο, σε κάτι. Λοιπόν, ομάδα τάξης 4. Υπάρχουν και θεωρήματα και προτάσεις που είναι... Στις 5 θέσεις, θέλω να σας ρωτήσω τότε. Τι θες να με ρωτήσεις. Για το χαρτί, όταν το βγάλω το κοπία... Βγάλω το και έλα να στο υπογράψω. Μην κάθεσαι με τις 5. Σήμερα. Ναι, άμα το φωτοτυπήσετε με τον Σπύρο, έλα να στο υπογράψω. Αλλά θα πρέπει να έρθεις αύριο πάντως, να το στείλεις με φάξ από εδώ. Ή μεθαύριο κάποια μέρα. Ομάδες τέτοιες θέσεις. Λοιπόν. Πριν να αρχίσουμε να το ψάχνουμε το ζήτημα, θα δούμε δύο ομάδες, τάξης 4, η οποία, τρεις, έτσι, η μία ομάδα, α, είναι η Z4, με πράξη την πρόσθεση. Το Z4, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει το 0 μόδουλο 4, το 1 μόδουλο 4 το 2 μόδουλο 4 και το 3 μόδουλο 4. Ας την κοιτάξουμε την ομάδα αυτή. Τούτο είναι το ουδέτερο στοιχείο, έτσι. Προσθετικά. Τι τάξη έχει από τούτο. Πόσο. Ποιο. Τούτο. Ένα έχει μόνο το ουδέτερο στοιχείο. Τάξη 1, δεν το γράφω. Αυτό έχει πόσες φορές πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε στο ουδέτερο στοιχείο. 4. Είναι πρόσθεση. Ναι, πρόσθεση. Το είναι έτσι. Τάξη 4. Αυτό. Και αυτό, τάξη 4. Μένουμε λίγο και πάμε στο βίντεο. Να πάρουμε το σύνολο 1. Και τι είναι γιώτα. Θα πράξει τον πολλαπλασιασμό όμως. Αυτό είναι μια ομάδα, όπως εύκολα μπορούμε να το δούμε διαπιστώνοντας τις πράξεις. Το ουδέτερο στοιχείο είναι το 1. Τάξης 4 λοιπόν. Και τι τάξεις έχουν τα στοιχεία τώρα. Τούτο είναι το ουδέτερο, έτσι, ουδέτερο. Οπότε έχει τάξη 1, γιατί είναι ως προς τον πολλαπλασιασμό. Αυτό τι είναι. Θα πρέπει πλην 1 στο τετράγωνο, άρα είναι τάξης 2.
Αυτό. Τέσσερα. Εντάξει, τέσσερα. Πρώτη φορά που φτάνουμε στο ουδέτερο στοιχείο είναι το τέσσερα. Γιώτη στην Τετάρτη. Ούτε γιώτη στην Τρίτη είναι, ούτε γιώτη στον Τετράγωνο, ούτε γιώτη στην Πρώτη. Άρα τάξεις τέσσερα. Αυτό. Τάξεις τέσσερα. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, σε τι διαφέρει αυτή έτσι, αλγεβρικά, έτσι, όσον αφορά τη δομή αυτή με αυτή, βρείτε μου ένα στοιχείο διαφοράς. Μπράβο, κανένα. Κανένα. Άρα θα περιμένουν να είναι ισόμορφες. Δηλαδή, εδώ παρατηρούμε, αν πάρουμε είτε το 1, είτε το 3, γιατί έχει τάξεις 4. Με αυτό το στοιχείο και πράξη την πράξη της ομάδας τα φτιάχνουμε όλα. Με το γιότ και πράξη την πράξη της ομάδας ή το πλην γιότ τα φτιάχνουμε όλα. Ναι. Δηλαδή, ένας ισομορφισμός είναι ισόμορφος. Δηλαδή είναι ίδιες αλγεβρικά. Δεν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Με το 1 και το γιότ τα φτιάχνουμε όλα. Εδώ, με το 1 μόντουλο 4, τα φτιάχνουμε όλα για την πράξη της πρόστασης. Ναι. Εδώ με το γιο και την πράξη του υπολογισμού πάλι τα φτιάχνουμε και τα τέσσερα. Ή το 3 μοντούλο 4, την πράξη την πρόσταση, τα φτιάχνουμε όλα. Είναι αδιάφορο δηλαδή αν είναι το 1 ή το 3. Είναι γεννήτορα στις ομάδες. Αυτό το γράφουμε δηλαδή εδώ. Το γράφουμε ότι ίσον 1 μοντούλο 4 παράγεται από το 1 μοντούλο 4 από ένα στοιχείο ή από το 3 μοντούλο 4. Μπορεί να παραχθεί γιατί εδώ αρχίζουμε 1 και ένα 2 φτιάχνουμε το 2 και ένα 3 φτιάχνουμε το 3 και ένα 4 φτιάχνουμε το 0. Ενώ εδώ με τις διαδοχικές προσθέσεις 3, 3, 6, το 2 και 3, 9 φτιάχνουμε το μόντουλο 4, το 1 και 3, 12 φτιάχνουμε το 0. Εντάξει, θα φτιάχνουμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάλι με τέτοιους τρόπους. Εδώ με το γιότ. Έχουμε το γιότ στην πρώτη, γιότ στην δευτέρα το πλην 1, γιότ στην τρίτη το πλην γιότ, γιότ στην τέταρτη το 1. Το πλην γιότ ήταν αντίστοιχο. Έτσι. Και έτσι και εδώ γράφουμε ξανά το ίδιο, ότι παράγεται από το γιότ ή παράγεται από το πλην γιότ. Με δύο τρόπους. Λέμε σε αυτή την περίπτωση ότι η ομάδα είναι κυκλική. Πρέπει υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο από όλα σε αυτή. Είναι κυκλική. Δηλαδή να υπάρχει ένα στοιχείο που τα παράγει όλα. Όχι δύο, ένα στοιχείο. Αν είναι ένα στοιχείο τα παράγουμε όλα, με πράξη την ομάδα, η ομάδα λέγεται κυκλική. Δηλαδή όλα τα στοιχεία της ομάδας. Όλα τα στοιχεία της ομάδας. Έστω και ένα στοιχείο να υπάρχει, που με πράξη την πράξη της ομάδας τα φτιάχνουμε όλα τα στοιχεία, λέγεται κυκλική. Και παρατηρούμε ότι... Πώς? Όπως με το γιότι. Όπως με το γιότι. Δηλαδή και αυτή η περίπτωση, και αυτή η περίπτωση είναι κυκλικές ομάδες και ο ισομορφισμός βρίσκεται με εύκολο τρόπο σε αυτήν. Ας πάμε λοιπόν από τη ζήτα από την ομάδα αυτή, συνήθως τη συμβολίζουμε ως εξής, με το σύμβολο των μηγαδικών και το 4. Ας πάρουμε λοιπόν από την C4 στη Z4 ένας ισομορφισμός, δηλαδή να είναι ένα προς ένα επίευα, αλλά να είναι και ομομορφισμός, να έχει και την άλλη ιδιότητα, θα μπορούσε να ήταν ο εξής. Το 1 πηγαίνει στο 0 μόντουλο 4. Πάντα το ουδέτερο πηγαίνει στο ουδέτερο, όπως στη γραμμική άλγεβρα, σε κάθε γραμμική απεικόνηση, το 0 του πρώτου χώρου πηγαίνει στο 0 του δευτέρου. Αυτά θα τα αποδείξω. Το γιότ
που είναι γεννήτωρες εδώ, θα πρέπει να πηγαίνει και εκεί σε γεννήτωρο. Στο ένα μόνο το πατέρα. Το γιο τετράγωνο, που είναι το πλην ένα, θα είναι το αντίστοιχο του γιο, πράξη γιο, εδώ θα πηγαίνει στο ένα συν ένα. Δεν μπορεί να πηγαίνει αλλού. Θα πηγαίνει στο δύο μόνο. Και το γιο στην τρίτη, που είναι το πλην γιο, θα πηγαίνει στο τρία μόνο. Αυτό είναι ένα ισομορφισμό και αρκεί να το ψάξετε. Ότι όντω είναι μια απεικόνηση, ένα προ ένα και έτσι. Και ομορφισμό. Και είναι και ομορφισμό. Δηλαδή πρέπει να ικανοποιούνται και εκείνοι, ότι η εικόνα του γινωμένου θα πηγαίνει στο άθροισμα των εικόνων. Με βάση, δηλαδή. Ομορφισμός είναι, έχει αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή εδώ τι θέλουμε, θέλω μια συνάρτηση θ του α επί β, εδώ η πράξη είναι το γινόμενο, στην πρώτη μου. Να μας κάνει θ του α συν θ του β. Ισομορφισμός είναι εκτός από αυτή που είναι, να είναι ένα προς ένα και επί. Ο ομορφισμός είναι αυτό μόνο, μπορεί να μην είναι ένα προς ένα και επί. Να σου πω μια τέτοια. Να είναι η φ του χ ίσο με το 0 μόντουλο 4 για κάθε χ. Να πηγαίνει και το 1 και το 2, να πηγαίνει στο 0, τότε είναι το ομορφισμό, δεν είναι ένα προς ένα και επί. Έχουμε πυρήνα. Και εδώ βρίσκουμε πυρήνα και εικόνα, δείγματις και τα λοιπά. Τώρα, όσον αυτό που ρώτησε ο Γιάννης, γιατί μέσω ενός ισομορφισμού ή ομομορφισμού το ουδέτερο της μιας πηγαίνει στο ουδέτερο της άλλης, είναι ακριβώς ίδιο όπως με τη γραμμική άλγεβρα. Δηλαδή, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τι θα κάνουμε. Θήτα. 1 επί 1. Θα πρέπει να μας κάνει θ του 1 συν θ του 1. Δηλαδή, πράξη... δηλαδή που υπάρχει στην άλλη ομάδα. Ναι, η πράξη. Συν θ του 1. Μέσα στο πρότυπο παίζουμε με το 1 γιότ, πλην γιότ και πλην 1. Εδώ παίζουμε στο ζητα 4. Ωραία. Αυτό τώρα, άμα κάνουμε τις πράξεις, θα είναι θ του 1 προφανώς. Και είμαστε τώρα μια σχέση μέσα στο ζητα 4. Κοίταξε, αυτό, ίσον αυτό και αυτό. Μέσα στο ζητα 4. Στο ζητα 4 όμως τα αντίθετα στοιχεία υπάρχουν. Κάθε στοιχείο έχει το αντίθετό του. Επομένως, μπορούμε να διαγράψουμε αυτό και αυτό και τι θα μείνει. Θήτα του 1 ίσον με το 0 μόντουλο 4. Εδώ η πράξη γίνεται με βάση. Γι' αυτό το αποφωνήσαμε. Ναι, γι' αυτό. Αναγκαστικά δηλαδή πάντα. Και αυτή είναι η ιδέα ότι πάντα το ουδέτερο στοιχείο μέσω ενός ισομορφισμού πηγαίνει στο ουδέτερο. Δεν γίνεται να μην πάει. Στο παράδειγμα, στο παράδειγμα. Και εάν είναι μόνο ένα στοιχείο πάει στο ουδέτερο, τότε είναι ένα προς ένα. Αν πάνε και άλλα, έχουμε πυρήνα, όπως με τη γραμμική άλγεβρα. Σε μια γραμμική απεικόνηση εξετάζουμε τον πυρήνα. Αν ο πυρήνας είναι ο μηδενικός χώρος, το θυμόσαστε, τότε είναι ένα προς ένα η γραμμική απεικόνηση. Ναι. Ξεφυγίστε πάλι, πώς είπαμε στην αρχή να ξεφυγίζω. Ξεφύγεις γραμμική άλγεβρα. Δεν έτυχε σε αυτό. Κάτι άλλο θα σκεφτώσω. Έπρεπε, Γιάννη, να το ανοίξεις την πρώτη την πρωτοχρονιά, γιατί τότε θα διάβαζες αναγκαστικά ό,τι έγινες όλο τον χρόνο. Μάλλον θα ήταν, θα έκανες ζαβολιά πριν από την πρωτοχρονιά, την προηγούμενη μέρα. Σε έχουμε καταλάβει. Ιωνίδα. Λοιπόν. Άρα τελικά το C4 είναι ισόμορφη. Αυτό είναι το σύμβολο του ισομορφισμού. Με το ζ4, ας βάλουμε και τις πράξεις για να μην... Είναι κυκλικές ομάδες. Κυκλικές ομάδες τάξης 4. Πω τώρα και μια άλλη ομάδα που δεν είναι τάξη 4 που δεν είναι κυκλική. Μπορεί να αποκλείεται να είναι ισόμορφη. Αποκλείεται να είναι ισόμορφη.
Άμα δεν είναι κυκλική, η κυκλικότητα, στο πούμε έτσι, είναι αλγεμβρικό στοιχείο. Δηλαδή έχουμε ένα στοιχείο που τα παράγει όλα. Θα το δούμε. Παίρνουμε την ομάδα G, η οποία αποτελεί από τέσσερους πίνακες. Βλέπετε, δύο επί δύο. Αυτός είναι ένας πίνακας, ο μοναδιαίος. Τι έχει? Έχουμε μου σκέψει τα βαπούτσια από μέσα και είναι λίγο... Βιώνεις το αισθάνεσαι. Δύο, αλλά δεν πρέπει. Ένα, σας πω λίγα πράγματα και να σταματήσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τέσσερα στοιχεία. Τώρα, γιατί είναι ομάδα? Με πράξη, πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός. Μην κρυώσεις όπως έτσι. Πολλαπλασιασμός πινάκου. Κανείς για να αποδείξει ότι είναι ομάδα πρέπει να αποδείξει και στις ιδιότητες. Έτσι, αυτό είναι το ουδέτερο στοιχείο, προφανώς, ως προς τον πολλαπλασιασμό. Εντάξει. Τώρα, θα πει κανείς ότι αυτό επί αυτό πρέπει να είναι μέσα στην ομάδα. Αν κάνουμε τις πράξεις, ας βάλουμε τούτο α, τούτο β και τούτο γ. Δηλαδή, α επί β είναι μην 1, 0, 0, 1 επί 1, 0, 0, μην 1. Πόσο είναι? Μην 1, 0, 0, μην 1. Δηλαδή είναι το τρίτο στοιχείο, το γάμο. Δηλαδή αυτό που βρίσκουμε είναι αβ ίσο με γ, βγ ίσο με α. Δηλαδή κάθε φορά είναι το τρίτο στοιχείο. Γ α είναι το β. Το γ επίσης είναι βα. Πάλι το ίδιο. Άμα πολλαπλασιάσουμε πρώτα τούτο επί τούτο, ενώ γενικά στους πίνακες δεν ισχύει μεταθετική ιδιότητα, ειδικά για αυτούς θα ισχύει και θα είναι το τρίτο. Και τούτο θα είναι γάμα β. Και τούτο θα είναι αλφα γάμα. Άρα, έτσι, είναι μεταθετική. Αβελιένη, έτσι. Λέμε για αβελιένη, μην είναι σε στίχιο αβελιένη και δεν θυμόσαστε. Επίσης, να βρούμε τις τάξεις των στοιχείων. Άμα πάρουμε αυτό το στοιχείο και το υψώσουμε στο τετράγωνο α επί α, θα βρούμε το μοναδιαίο πίνακα. Δηλαδή, τάξη του α είναι 2. Α στην πλήν 1 είναι ο εαυτός του. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με όλα. Β στο τετράγωνο είναι μοναδιαίο, τάξη του β είναι 2, το αντίστροφο του β είναι το εαυτός του, το ίδιο για το γ. Το ερώτημα είναι κυκλική αυτή η ομάδα? Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο που με δυνάμεις να μας τα κάνει όλα? Το ουδέτερο αποκλείεται εξόρισμα. Αυτό στο τετράγωνο μας δίνει το ουδέτερο στοιχείο. Άρα μόνο δύο στοιχεία αυτά. Αυτό στο τετράγωνο το ίδιο, το ουδέτερο. Δεν έχουν σχέση. Άρα δεν είναι κυκλική ομάδα. Έτσι. Η ομάδα δεν είναι κυκλική.
ομάδα είναι, είναι μεταθετική. Αβελιανή. Έχει τρία στοιχεία τάξης 2. Καλά, το δέντρο έχει τάξη 1. Είναι αβελιανή. Έχει και ένα όνομα. Η ομάδα αυτή. Λέγεται ομάδα του Κλάιν. Και συμβολίες δυσυνήθως με το κάπα ή τάφ. Εντάξει, όπως θέλω τη συμβολή. Ομάδα του Κλάιν λοιπόν είναι μια ομάδα με 4 στοιχεία, αβελιανή. Που δεν είναι όμως κυκλική. Τέτοια ομάδα την είδαμε και στην αρχή του μαθήματος σήμερα. Μην ξεχνάτε. Που έχει τα εξής στοιχεία. Τα αντιστρέψιμα στοιχεία του Z8. Το 1 μόντουλο 8. Το 3 μόντουλο 8. Το 5 μόντουλο 8 και το 7 μόντουλο. Μια ομάδα με 4 στοιχεία που εκτός από αυτό που έχει τάξει 1 και αυτό και αυτό και αυτό έχει τάξει. Το θυμόσαστε αυτό. Αν πολλαπλασιάσουμε 3, 5, 15 μόντουλο 8, 7. 5, 7, 35 μόντουλο 8. Και 3721, μόντουλο 8, 5. Άρα είναι η ίδια εικόνα με την προηγούμενη. Άρα και αυτή είναι ισόμορφη με την ομάδα του Κλάιν. Μόνο που παρουσιάζεται με άλλον τρόπο. Άρα έχουμε δύο ειδών ομάδες. Αυτή λοιπόν δεν είναι ισόμορφη με μια κυκλική με την ομάδα του Γιώργη κτλ. Γιατί. Η ΤΑΦ δεν είναι ισόμορφη με την κυκλική τάξη με το Z4. Να, ένα ερώτημα. Γιατί. Σπάζω αυτό το ερώτημα. Για να το έχεις απαντήσει την άλλη φορά. Ένα το πρώτο. Το άλλο το πιο δύσκολο, θα το βάλω στο 90, είναι ότι κάθε ομάδα τάξης 4 είναι ή ισόμορφη με την ομάδα του Κλάιν, θα το γράψω, ή ισόμορφη με την κυκλική τάξης 4. Το ένα ή το άλλο. Επομένως, όλες οι ομάδες τάξης 4 είναι μεταθετικές. Ένα σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε μια ομάδα τάξης 4 και δύο στοιχεία α, β, β, ίσον, β, α, γιατί μεταδίδει. Να προηγηθεί όλη αυτή η δουλειά. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε σε μια ομάδα τάξης 4 το αβ στην 5η μας κάνει α5 β5. Για να ισχύει αυτό το αβ στην 5η μας κάνει αβ 5 φορές. Αν είναι μεταθετική τότε μπορούμε να τα μαζέψουμε έτσι όπως κάναμε με τους αριθμούς. Αν δεν είναι μεταθετική δεν ξέρουμε. Αλλά αν είναι τάξης 4 όμως, ό,τι και να είναι μεταθετική και ισχύει. Παραδείγματος κάτι. Να μια καλή άσκηση που θα μπορούσε να μπει. Λοιπόν, γράφω και το ερώτημα της Ιωνίδας. Δεύτερο ερώτημα. Αν ζει ομάδα τάξης 4, τότε
ΖΙ 4 ΣΥ είτε η ΖΙ ισόμορφη με την ομάδα του πλάγι. Αν το δεις και το προχωρείς, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εμβάθυνση στις ομάδες. Μετά θα πούμε για υποομάδες και λίγα πράγματα για τις συνεταιρικές ομάδες και μετά θα πάμε σε επαναλήψεις ασκήσεων και τα λοιπά. Πώς? Γιατί σε σκέφτηκε? Όχι, τίποτα. Εσύ είχε βάθος ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά έτσι πέρα. Αλλά ίσως είναι επειδή... Πέρα, δεν ανάγκη τις φέρεις μόνο αυτή την ώρα. Καλά, ναι. Καλά, αύριο δεν ανάγκη. Να συναντηθούμε, να έχουν και χρόνο, μην είμαστε κάνουμε συνεδρίες. Πόσο μπορούμε να πούμε, να άσκησε το τεστ. Στο τεστ έσκησε εγώ. Το πήρε στο τεστ. Όχι, δεν το πήρα. Βασικά ήταν να το πάρουμε όταν εγώ ήμουν εκεί. Ναι, κάνω τώρα. Ναι, θα πρέπει να πάω. Αλλά τώρα να δούμε τι θα κάνω. Τώρα τη Δευτέρα κάνω. Έχει να το έχουμε ανακοινώσει. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Παίρνουμε όλου του ρητού αριθμού. Τους ρητούς αριθμούς που ο αριθμητής είναι ένας ακέραιος και ο παρανομαστής είναι ένας άλλος ακέραιος που είναι με τον όμιλο, που είναι με τον δύο, που είναι με τον δύο. Η δύναμη του τύπου. Εγώ δεν το είχα λύσει ο λόγος σωστό, αλλά έχανε 0,30 κάτι η κοπέλα μας. Το έχει λύσει στις ασκήσεις η κοπέλα αυτό. Ωραία. Αυτό το ξέρεις εσύ. Βλέπουμε τα παιδιδός και τέτοιοι και δεν τα έχω διαβάσει κι άλλα, δηλαδή τους έχω ρίξει μόνο μία ματιά και με αγχώνουμε μόνο που μόνο μπορώ να διάξει. Άσκηση, για λέγε Γιάννη, άσκηση, τι αριθμό έχει? 27 στο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχεις σημαίνει. 27 σελίδα. Σε 90. 4. 2. Λοιπόν, για να είναι σώμα, το μόνο που χρειάζεται είναι κάθε στοιχείο να είναι αντιστρέψιμο. Έτσι. Αλλά είναι πεπερασμένος. Κάθε στοιχείο διάφορο του μηδενικού στοιχείου. Έτσι. Εννοείται. Γιατί το μηδέν εξορισμού δεν είναι αντιστρέψιμο. Παίρνουμε ένα στοιχείο α. Στο δακτύλιο, πώς το συμβολίζει το δακτύλιο εκεί πέρα, τη άσκηση, τι λέει κάθε. Οπωσδήποτε. Δεν έχει. Δεν έχει. Ωραία, στο δακτύλιο δεν. Α διάφορον το μηδενό. Εντάξει. Και αναρωτιόμαστε, επίσης έχει το ένα, ένα έχει αυτό ο δακτύλιο, έτσι. Γιατί τι λέει εκεί πέρα. Δεν έχει το διάβασε όλο το. Όχι, λέει, αποδείξει ότι κάθε επιπερασμένος στο πρακτικό δακτύλιο που δεν έχει την ιδέα με διαιρέτες, περιέχει το ένα και είναι σώμα. Ναι, το ένα δηλαδή είναι υπόθεση, περιέχει το ένα. Δεν είναι υπόθεση. Όχι, να το αποδείξουν ότι περιέχει το ένα. Αυτό λέει. Κάθε επιπερασμένος. Περιέχει μόνο δύο στοιχείο και είναι σώμα. Αυτό λέει. Κάθε επιπερασμένος με διαιρέτες που δεν έχει την ιδέα με διαιρέτες, περιέχει το ένα. Να αποδείξουμε και αυτό. Ας υποθέσουμε πρώτα. Ναι, να σας πω το εξής. Ας υποθέσουμε πρώτα ότι έχει το ένα. Όχι, το υποθέτουμε. Αν το βρούμε μετά σε δεύτερο βήμα, τελείωσε. Τότε κοίταξε, παίρνεις ένα στοιχείο διάφορο του μηδενός. Α. Πράξη α. Αυτό είναι το α τετράγωνο. Γιατί είναι δακτύλιος και επομένως ως προς πράξη το βολοπισμό ορίζεται. Α τετράγωνο.
Παίρνεις το α τρίτης. Παίρνεις το α τετάρτης. Το α νι, όλες τις δυνάμεις. Ωραία, το ερώτημα είναι, μήπως αυτές οι δυνάμεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους ανά δύο. Αν είναι διαφορετικές μεταξύ τους ανά δύο, τι θα σύνεται. Ότι είναι άπειρα αυτά τα στοιχεία. Ναι, αλλά η υπόθεση αν είναι... Αν είναι διαφορετικά ανά δύο. Ότι αν ο εκθέτης είναι διαφορετικός, θα πρέπει να είναι διαφορετικό και το στοιχείο. Μεταξύ του α τρίτης, διαφορετικά το α τετάρτης. Ναι, αλλά εκεί πέρσα λέει ότι είναι επεπερασμένος ο δακτύλιος. Αυτό δεν λέει. Ναι. Αν ήταν έτσι όλα διαφορετικά αυτά τα στοιχεία, θα ήταν άπειρα μέσα στο δακτύλιο. Κάτι που δεν γίνεται. Ωραία. Ωραία. Αυτό όμως τι σημαίνει τότε, αφού καταλήξαμε σε άτομα. Υπάρχουν δύο εκθέτες. Ναι. Α, ίσον, αφατζέ. Αλφα-Άι, ίσον αλφα-τζέ. Με Άι διαφορετικό από τον τζέι. Υπόθεση είναι ότι δεν έχει μηδενοδιαιρέτηση. Λοιπόν, οπότε κοίταξε. Πες ότι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, καταρχήν να το καταλάβω. Πες ότι α τρίτης ίσον α εβδόμης. Πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτό, α τρίτης ίσον α εβδόμης. Θα σήμαινε α ίσον α 7 φορές. Αν τα πάμε από το ένα μέλος, τι θα έχουμε. Α εβδόμης, κοινός παράγοντας, γιατί ισχύουν οι επιμεριστικές ιδιότητες, επί α στην τετάρτη, όχι α τρίτης, ενώ παράδειγμα, α στην τετάρτη, πλην 1, ίσον με το μηδενικό στοιχείο το δακτύλιο. Αλλά αφού δεν έχει μηδενοδιαιρέτες, αναγκαστικά θα πρέπει ένα από τα δύο στοιχεία να είναι μηδέν. Άρα τι θα σημαίνει, ότι ή αυτό θα ήταν μηδέν, ναι, αλλά αν ήταν αυτό 0, θα έπρεπε α επί α ίσον με το 0. Άρα ένα από τα όλα θα ήταν 0, α, άτομο γιατί εμείς το απορρίψαμε. Ή αυτό θα είναι 0. Εντάξει. Άρα α στην τετάρτη ίσον με το ουδέτερο, με το 1. Και αυτό όμως τι σημαίνει, ότι α στην τρίτη επί α ίσον με το 1. Άρα το αντίστροφο του α είναι το α τρίτης. Άρα στην γενική περίπτωση, αν α ίσον αj, βγάζουμε ότι α σε κάποια δύναμη μη ίσον με το 1. Επομένως το αντίστροφο του α υπάρχει και με το α στην μη πλην 1. Εντάξει. Άρα το 1 δεν θα σου το πω τώρα, να το ψάξεις κι εσύ και να το λύσουμε την επόμενη.